Φίλοι μου, γεια σας. Εδώ είμαστε ξανά κοντά σας μέσα από την εκπομπή μας Εφόλης της Ύλης και τη συχνότητα του Άξιον. Με το σημερινό μου καλεσμένο θα λύσουμε απορίες και θα διακρίνουμε αλήθειες και μύθους σχετικά με χειρουργικές και μη αισθητικές επεμβάσεις. Και όχι μόνο αυτές. Όπως καταλάβατε, κοντά μου έχω έναν πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Κώστα Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι είστε επιμελητής Α στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Ότι υπήρξατε ιδρυτικό μέλος των γιατρών χωρίς σύνορα, με δράση για 15 χρόνια και πρόεδρος για κάποια χρόνια της οργάνωσης. Και βεβαίως τακτικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσα από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχει να κάνει με την ιατρική καταστροφών, όπου είστε και υπεύθυνος. Αυτό το ιατρική καταστροφών πρώτη φορά το ακούμε, νομίζω. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια με την ευκαιρία. Οι καταστροφές έχουν μπει μέσα στη ζωή μας. Είτε είναι φυσικές, είτε τεχνολογικές, είτε ακόμα και ένα ατύχημα στην εθνική οδό που μπορεί να έχουμε μεγάλο αριθμό θυμάτων, αυτό μπορεί να επιβαρύνει τη λειτουργία όλων των δομών υγείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν την περίθαλψη αυτών των θυμάτων. Και υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα για τη διαχείριση τέτοιου είδους κρίσεων που επιβαρύνεται όχι μόνο η δομή η νοσοκομιακή, το σύστημα υγείας, αλλά πιθανά να συνθλίβεται ακόμα και ο κοινωνικός ιστός. Όταν η έκταση μιας τέτοιας καταστροφής είναι πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Ένας σεισμός, για παράδειγμα, ή μια μεγάλη δασική πυρκαγιά που μπλέκονται πλημμύρες. Φυσικές καταστροφές πλέον έχουν μπει μέσα στη ζωή μας. Είναι η διαχείριση του κινδύνου που λέμε, όπου η κοινωνία θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοια συμβάντα, ώστε να επανέλθουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες, στον κανονικό ρυθμό. Τώρα, βέβαια, δεν θα ήθελα να προχωρήσω παρακάτω και να πω ότι ναι, βεβαίως θεωρητικά μπορεί να είναι πολύ σωστά όλα αυτά, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν πράξη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τις ελλείψεις των νοσοκομείων σήμερα. Δηλαδή, θα μπορούσε ένα νοσοκομείο όπως το δικό μας, για παράδειγμα, της Κορίνθου, να διαχειριστεί μια τέτοια σοβαρή κατάσταση. Πάντα υπάρχει μέσα η λογική του εφικτού και γι' αυτό μέσα στην ιατρική καταστροφών αυτό που λέμε είναι αντιμετωπίζουμε την κρίση με τα διαθέσιμα μέσα, αυτά που πραγματικά έχουμε και πάντα υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που πλήττονται. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να μιλήσουμε ισοπεδωτικά, να πούμε ότι ένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Προφανώς ένα σύστημα υγείας που είναι καλά οργανωμένο έχει πολύ καλύτερες αντοχές για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη κρίση σε σχέση με ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει προβλήματα, όπως δυστυχώς βιώνουμε σήμερα στη χώρα μας. Εκ των ενόντων θα μπορούσα να πω ότι ακόμα και ένα σύστημα υγείας που πάσχει μπορεί να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές εφόσον έχουμε εκπαιδευμένους και ευαισθητοποιημένους ανθρώπους που εμπλέκονται μέσα στη λειτουργία του. Μάλιστα. Και για τους γιατρούς χωρίς σύνορα θα θέλαμε δύο λόγια να μας πείτε. Έτσι, μας ενδιαφέρει πολύ. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον εθελοντισμό μέσα και την αξία του μέσα από τη δική μας την εκπομπή. Και πιστεύουμε ότι είσαστε από τις πρώτες οργανώσεις, αν δεν κάνω λάθος, που έχουμε ακούσει. Από τις πρώτες οργανώσεις στην Ελλάδα και από τις πρώτες οργανώσεις παγκοσμίως, διεθνώς. Οι γιατροί χωρίς σύνορα ιδρύθηκαν στη Γαλλία το 1970. Από εκεί και μετά ιδρύθηκαν ξεχωριστά εθνικά τμήματα σε διάφορες χώρες. Η Ελλάδα ήταν μία από αυτές. Το 1990 ιδρύθηκε το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και η έννοια του εθελοντισμού, μια και εκφράζεται μέσα από τέτοιου είδους οργανώσεις ο εθελοντισμός σε συνδυασμό με την ανθρωπιστική δράση, γιατί δεν πάβουν οι γιατροί χωρίς σύνορα να είναι μια ιατρική οργάνωση. Νομίζω ότι ο εθελοντισμός και η ανθρωπιστική δράση πάνε μαζί και κοντά σε κοινωνίες οι οποίες είναι ανεπτυγμένες, βάζουν σαν κύριο στοιχείο τον άνθρωπο και στόχο τον άνθρωπο, το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής, αξιοπρέπειας, ακόμα και το δικαίωμα να έχουν ένα αξιοπρεπή θάνατο. Έτσι, γιατί βιώνουμε συνήθως οι δράσεις τέτοιων οργανώσεων εμπλέκονται σε χώρες όπου έχουμε εμπόλεμες καταστάσεις ή μεγάλες φυσικές καταστροφές ή υπανάπτυξη και όλα τα συνακόλουθα της υπανάπτυξης και προφανώς εκεί η αλληλεγγύη προς αυτούς τους πληθυσμούς και η αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία τελικά
μπορεί να χτυπήσουν και τη δικιά μας πόρτα. Δηλαδή δεν υπάρχουν σύνορα σε αυτά. Ακριβώς. Και μπορεί νομίζω να είμαστε οι επόμενοι που θα χρειαστούμε βοήθεια. Είναι αρκετά επίκαιρο. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία βιώνει τα τελευταία χρόνια μια κρίση με πολλές επεκτάσεις που πολύ πιθανά να επηρεάσει ακόμα και το επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς δημιουργούνται, προσπαθούν να δημιουργηθούν ιατρία κοινωνικά, φαρμακεία κοινωνικά, τα ακριβώς. οποία να παρέχουν αυτά που δεν μπορούν στους άπορους, στους ανασφάλιστους που πολλαπλασιάζονται. Να αλλάξουμε κλίμα και θέμα όμως, να μην είναι αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Πάμε προς τις γιορτές, να μιλήσουμε έτσι για ομορφιά. Να πούμε ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν άλλαξε και ο ρόλος της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, δημιουργήθηκε και ένα καινούριο πρότυπο ομορφιάς, το οποίο είναι το αλαβάστρινο δέρμα, το αρετίδιαστο, τα μεγάλα στήθη, τα χείλη, τα σαρκώδη και βεβαίως η διαρκής νεότητα. Η τέλεια αποτρίχωση, έτσι, όλα αυτά λοιπόν. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να κάνουν όλο και περισσότερες γυναίκες, θα δούμε και αν υπάρχουν και άντρες αντίστοιχα, να τρέχουν σε πλαστικούς χειρουργούς για να προλάβουν ή να διορθώσουν ή θα δούμε τώρα παρακάτω τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε μέσα με έναν πλαστικό χειρουργό. Όποιες φίλες ή φίλοι ενδιαφέρονται θα μπορούν μέσα από το Facebook της εκπομπής μας, όπου έχουμε συνεχώς επικοινωνία, Αγγέλης Σοφού στα λατινικά είναι, να μας θέτουν ερωτήματα και να επικοινωνούν με τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος διατηρεί ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας. Να πούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Μόνο γυναίκες αφορά το θέμα μας ή αφορά τα τελευταία χρόνια και άντρες? Αφορά και τα δύο φύλλα, mm-hmm. αφορά όλες τις ηλικίες. Και αφορά όλες τις ηλικίες. Έρχονται πλέον δηλαδή και άντρες και ζητούν κάποιο χειρουργείο ή, κάποιο μη επεμβατικό μάλλον για να διορθώσουν την εμφάνισή τους. Καταρχήν να κάνουμε μια διάκριση. Η πλαστική χειρουργική εμπλέκεται στο κομμάτι της επανορθωτικής mm-hmm. και στο κομμάτι το καθαρό της αισθητικής. Ακόμα και το επανορθωτικό κομμάτι έχει μέσα του την αισθητική πλευρά. Το στοιχείο αυτό. Γιατί βέβαια, όταν, για παράδειγμα, έχεις να αποκαταστήσεις ένα έλλειμμα που έχει προέλθει από την αφαίρεση ενός καρκίνου του δέρματος και που είναι στο πρόσωπο mm-hmm. και μπορεί να αφορά ευγενή σημεία του προσώπου, γύρω από τα μάτια ή στη μύτη ή γύρω από το στόμα, εκεί προφανώς όταν θα κάνεις την αποκατάσταση πρέπει να την κάνεις με τέτοιο τρόπο ώστε να επαναφέρεις το άτομο στην κοινωνική ζωή χωρίς να ντρέπεται να εμφανιστεί ο ίδιος. Πρέπει δηλαδή να του έχεις αποκαταστήσει και το αισθητικό κομμάτι. Έτσι, ναι, πέρα από το λειτουργικό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η έννοια της αισθητικής είναι συνολικότερο στον τρόπο αντιμετώπισης, έτσι όπως το ζούμε, το βιώνουμε μέσα από την ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής. Είτε μιλάμε για αισθητική είτε για επανορθωτική. Μάλιστα. Τώρα, η αισθητική, πάλι επειδή κάνατε και αυτή την εισαγωγή, η έννοια της ομορφιάς είναι πάντα σχετική. Είναι σχετική και σε σχέση με τους αιώνες, τις περιόδους που ζούμε. Άλλη η αίσθηση της ομορφιάς στην εποχή της αναγέννησης, έτσι, όπου η γυναίκα ήταν τροφαντή, ήταν. Και άλλη η γυναίκα της δεκαετίας του 60 με πρότυπο την Twiggy. Έτσι, και άλλη η γυναίκα της δεκαετίας τώρα που διανύουμε, του 2010 ή των προηγούμενων μιας ή δύο δεκαετιών. Δηλαδή είναι και καθαρά υποκειμενικό θέμα. Δηλαδή, πριν μπούμε στο στούντιο, σας ρώτησα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ, για παράδειγμα, και εσείς μου απαντήσατε τι βλέπεις εσύ επάνω σου, τι δεν σου αρέσει. Ακριβώς. Δηλαδή, όμως η αλήθεια είναι αυτή που βλέπουμε στον καθρέφτη μας ή η αλήθεια είναι στα μάτια των άλλων? Τελικά η ομορφιά είναι καθαρά υποκειμενικό. Είναι το πώς μας βλέπει ο άλλος. Πάρε τα μάτια μου να δεις, λέει ο λαός, πώς τη βλέπω εγώ. Και η κουκουβάγια που έβλεπε το παιδί της ότι είναι το ομορφότερο απ' όλα. Και νομίζω εκεί είναι και η σοφία όλων των πραγμάτων, γιατί τελικά ο πλαστικός χειρουργός δεν καλείται να αλλάξει με βάση το δικό του πρότυπο τα χαρακτηριστικά κάποιου άλλου ατόμου. Καλείται να παρέμβει όταν θα του ζητήσει τη βοήθεια κάποιο άτομο το οποίο ενδιαφέρεται να αλλάξει κάποιο χαρακτηριστικό του προσώπου του ή του σώματός του. Και νομίζω στην ευθύνη, όχι νομίζω, θεωρώ ότι στην ευθύνη του πλαστικού χειρουργού είναι να υποδείξει ότι αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Ότι έχει αντενδείξεις που ή εμπλέκεται με κάποιους κινδύνους και που θα πρέπει να τους πάρει τελικά και το ίδιο το άτομο που αποφασίζει να κάνει αυτή την επέμβαση. Έτσι, ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού λοιπόν είναι από τη στιγμή που ένα άτομο μπορεί να υποδείξει ότι το ενοχλεί κάποιο χαρακτηριστικό και θέλει να το αλλάξει. Τι είναι αυτό, ή λοιπόν? Μπορεί να δημιουργούνται και λειτουργικά προβλήματα από αυτό. Έτσι. Μια μύτη στρεβλή, έτσι, στραβή, η οποία δυσχεραίνει τον τρόπο που αναπνέει το άτομο
Εκεί δεν είναι μόνο αισθητικό το πρόβλημα, είναι και λειτουργικό. Άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθεί και η λειτουργία εισόδου του αέρα, έτσι ώστε να μπορεί το άτομο να πνέει φυσιολογικά. Πριν πάμε καθαρά στις ιατρικές ερωτήσεις, ήθελα να πούμε λίγο. Βλέπουμε κάθε σεζόν τις τηλεπαρουσιάστριες, τις τραγουδίστριες, τις ηθοποιούς πιο γυαλιστερές, πιο ανέκφραστες, πιο ξαφνιασμένες, έτσι λίγο να τις πούμε, στο φακό. Όταν έρχονται σε εσάς, έχουν κάποιες από αυτές σαν πρότυπο, δηλαδή ζητούν, ας πούμε, τα χείλια της Τζολί ή τη μύτη της Νικόλ Κίντμαν ή κάπως έτσι? Γιατί βλέπουμε και πάρα πολλές να μοιάζουν φοβερά μεταξύ τους. Να έχουν δηλαδή τα ίδια χείλη, την ίδια μύτη. Πού οφείλεται αυτό? Είναι η ίδια τεχνική ή ίσως είναι και ο ίδιος γιατρός? Ναι, τυχαίνει να... και όχι μόνο επώνυμα άτομα, αλλά και απλοί άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να έρχονται στο ιατρείο και να έρχονται με μια φωτογραφία και να δείχνουν ότι θέλω να αποκτήσω αυτή τη μύτη. Πάντα υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί. Δεν μπορεί να φτιάξεις την ίδια μύτη σε όλα τα πρόσωπα, γιατί τα χαρακτηριστικά στο κάθε πρόσωπο διαφέρουν από το άλλο. Και πρέπει να ακολουθήσεις και κάποιες αναλογίες, έτσι ώστε το αποτέλεσμα που θα έχεις να δείχνει όσο το δυνατόν πιο φυσικό. Άμα φαίνεται από μακριά ότι έχει κάνει μια πλαστική, δεν είναι επιτυχημένο το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι λοιπόν να μην φαίνεται αυτή η επέμβαση, αυτή η παρέμβαση στο πρόσωπο ή στο σώμα, να μην φαίνεται. Έχετε δηλαδή υποχρεωθεί να εξηγήσετε ή να αρνηθείτε σε εισαγωγικά σε κάποιον να του κάνετε αυτή τη μύτη, δείχνοντάς το ότι δεν θα πηγαίνει καθόλου, δεν θα ταιριάζει καθόλου στο πρόσωπό του? Ναι, βεβαίως, και νομίζω είναι μέσα στη δικιά μας ευθύνη αυτό. Είναι πολλοί που έχουν και πολλές που έχουν μια στρεβλή εικόνα για τον εαυτό τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, νομίζουν ότι έχουν πολύ μεγάλα αυτιά ή ότι είναι γεμάτες ρητίδες, ενώ στην ουσία δεν είναι έτσι. Καλά, καταρχήν υπάρχουν και αντικειμενικά ευρήματα, δηλαδή υπάρχουν και ανατομικές ανομαλίες, θα λέγαμε, ή δυσμορφίες, να το πούμε έτσι πιο ήπια, οι οποίες πραγματικά να οδηγούν σε κάποια συνολική δυσμορφία στο πρόσωπο. Έτσι, δηλαδή τα αφεστώτα αυτά, τα πεταχτά αυτιά που λέμε, οφείλονται σε κάποια δυσμορφία που έχει ο ίδιος ο χόνδρος του αυτιού. Εκεί δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Έτσι. Εκεί προφανώς η ένδειξη της επέμβασης υπάρχει. Είναι πάνω στο τραπέζι. Εάν ενοχλεί το άτομο, αυτό είναι το υποκειμενικό στοιχείο. Ένα άτομο μπορεί να έχει πεταχτά αυτιά και να μην τον ενοχλούν. Εκεί δεν χρειάζεται να παρέμβουμε. Έτσι. Μάλιστα. Ακριβώς. Άρα αυτό που δεν σε ενοχλεί είναι σαν να μην υπάρχει. Ακριβώς. Στην ουσία. Και εσωτερικό θέμα τελικά. Και αυτό εσωτερικό θέμα. Εκεί μπορεί να έχει να κάνει και με την ίδια την ψυχοσύνθεση του ατόμου. Έτσι, δηλαδή πολλές φορές μπορεί ο πλαστικός χειρουργός να καλείται να κάνει και μια ψυχολογική διερεύνηση του ατόμου που έρχεται για κάποια επέμβαση. Γιατί καμιά φορά μπορεί να φταίνε άλλα στον εαυτό μας και να τα αποτυπώνουμε σε κάποιο χαρακτηριστικό που στην ουσία να μην είναι αυτό που φταίει. Έτσι, καμιά φορά μπορεί να χρειάζεται το άτομο όχι αντιμετώπιση από πλαστικό, αλλά πιθανά από κάποια άλλη ειδικότητα. Άρα μπορεί να στείλουμε και στον ψυχίατρο κάποιον ο οποίος θεωρεί έχει κάνει μια αιμονή με κάποιο σημείο του σώματός του ή του προσώπου του και θεωρεί ότι αυτό του φταίει, ενώ στην πραγματικότητα του φταίει κάτι άλλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του Μάικλ Τζάκσον. Μάικλ Τζάκσον, βέβαια, μεγάλο παράδειγμα. Πόσες επεμβάσεις. Και πώς έγινε έτσι. Αυτό θεωρούσε όμως ότι έκανε αυτό που ήθελε, ότι έγινε επιτέλους αυτό που ήθελε. Ο Μίκη Ρούρκ επίσης, η Ντονατέλα Βερσάζε, δηλαδή πρόσωπα τα οποία τα βλέπουμε και τρομάζουμε. Φραγκεστάιν μας θυμίζουν ταινίες, οι οποίοι όμως αυτοί δεν το βλέπουν στον καθρέφτη τους και θεωρούν ότι τώρα πια είναι όμορφη. Και εδώ θέλω να ρωτήσω, μπορεί να κάνει κάποια γυναίκα, κυρίως για γυναίκες μιλάμε, μια και νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό είναι σε γυναίκες, να κάνουν εθισμό, να αποκτήσουν μια αιμονή με αυτό, δηλαδή να ξέρω ότι κάθε χρόνο πρέπει να πάω για να τραβήξω το ένα, να φτιάξω το άλλο, να γεμίσω το ένα, να διορθώσω το άλλο. Ναι, δεν θα το έλεγα σε γυναίκα, μπορεί να είναι στα άτομα. Είναι κάποια άτομα τα οποία έχουν, βεβαίως, υπάρχουν και άντρες. Και ιδίως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αντρών που έρχονται να συμβουλευτούν ένα πλαστικό χειρουργό για να αλλάξουν κάποιο χαρακτηριστικό τους ή να το βελτιώσουν, γιατί τους ενοχλεί. Κυρίως αυτό το βλέπει σε ηλικίες μεγαλύτερες, δηλαδή όταν οι άντρες μεγαλώνουν λίγο περισσότερο, που τους πιάνει το άγχος, συνήθως μετά τα 50, έτσι. Στις γυναίκες είναι λίγο πιο νωρίς αυτή
η ανησυχία. Οι γυναίκες εκεί γύρω στα 40 πριν. Γύρω στα 40, 35. Ναι. Υπάρχει πάντα η τάση. Σήμερα, δηλαδή, παλιότερα ήταν λίγο ταμπού μια γυναίκα μικρότερη των 40 να πάει να κάνει κάποια πλαστική επέμβαση. Και συνήθως το σύνηθες ήταν μετά τα 50 να αρχίζουν να αναζητούν κάποια λύση σε ένα πρόβλημά τους, με το πέρασμα των χρόνων, τη χαλάρωση κτλ. Σήμερα η τάση είναι σε μικρότερες ηλικίες, προσεγγίζουν πλαστικούς χειρουργούς μικρότερες ηλικίες, και επίσης η πλαστική χειρουργική έχει αρχίσει να παρεμβαίνει σε μικρότερες ηλικίες, θεωρώντας ότι έτσι κάνουμε λιγότερες, δημιουργούμε λιγότερα προβλήματα, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, με την επέμβαση στην οποία θα υποβάλουμε ένα άτομο. Τώρα μιλάμε έτσι για τα χειρουργεία ή και για τα μη επεμβατικά, τα μπότοξ, τα υλεωρονικά και αυτά. Κυρίως για τα χειρουργεία. Μας τώρα κάνει εντύπωση ότι οι νέες κοπέλες έρχονται για προσθετική στήθους, για λιποαναρρόφηση, από την ηλικία των 20 ετών δηλαδή και μετά. Ναι. Έχει αλλάξει λίγο και όλη η θεώρηση. Δηλαδή σήμερα πλέον μιλάμε για δυσμορφίες και όχι για ηλικίες, αλλά περισσότερο για δυσμορφίες, που έχει να κάνει και με τα χαρακτηριστικά των ατόμων, τα ξεχωριστά. Ένα άτομο, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πεσμένα βλέφαρα από πολύ μικρή ηλικία, γιατί έτσι είναι η ιδιοκατασκευή του, έτσι, τα χαρακτηριστικά του. Εκεί πρέπει αυτό να επέμβουμε. Το άτομο προφανώς μπορεί στην ηλικία των 30 ή των 35 να έχει πραγματική βλεφαρόπτωση, έτσι, και εκεί να χρειάζεται να παρέμβεις, παρόλο ότι η ηλικία δεν είναι συμβατή, ας πούμε, με τέτοιου είδους πρόβλημα. Εκεί θα μπορούσε να γίνει η πλαστική επέμβαση σε μικρότερη ηλικία. Πάντα όμως επεμβάσεις που έχουν το χαρακτήρα του αισθητικού, έτσι, της αισθητικής παρέμβασης, κοιτάζουμε να τις κάνουμε και πρέπει να τις κάνουμε μετά την ενηλικίωση, έτσι, είτε μιλάμε για αγόρια είτε μιλάμε για κορίτσια. Τα κορίτσια οριμάζουν λίγο νωρίτερα, τα αγόρια όμως σίγουρα μετά τα 18, έτσι. Άρα τέτοιου είδους επεμβάσεις συζητάμε να τις κάνουμε από την ενηλικίωση και μετά. Αλλά και τα μη επεμβατικά, όπως θα δούμε στο παρακάτω στην εκπομπή μας, μπότοξ, αλουρονικά, λέιζερ κτλ., λέγεται ότι είναι σωστό να ξεκινούν από πιο μικρή ηλικία, ώστε να βοηθούν. Γιατί όταν πας και είναι πια αργά και έχουν διαγραφεί και ερυτίδες και έχει πέσει το πρόσωπο, και μετά τι μπορείς να κάνεις, εκεί μόνο σε χειρουργείο, έτσι δεν είναι? Πάντα εξαρτάται τι θέλουμε να διορθώσουμε. Για παράδειγμα, ουλές ακμής, ναι, μπορούμε να πούμε ότι θα παρεύουμε σε μικρή ηλικία. Τώρα, ρητίδα δεν υπάρχει στην ηλικία των 25 ή των 30 ετών. Συνήθως αρχίζουν να εμφανίζονται αργότερα, και εκεί δεν θεωρώ ότι ακόμα και η δράση των λέιζερ ότι μπορεί να βελτιώσει, γιατί δεν έχει να βελτιώσει κάτι. Έτσι, το κολαγόνο υπάρχει, η ελαστικότητα του δέρματος υπάρχει, η ελαστίνη υπάρχει. Δηλαδή, αυτό που πραγματικά βελτιώνουμε με κάποιες μεθόδους, όπως είναι η εφαρμογή των λέιζερ, δεν υφίσταται για να το βελτιώσουμε, γιατί είναι ένα υγιές δέρμα. Έτσι, συνήθως οι διαταραχές όλες εμφανίζονται μετά την ηλικία των 30 και έχουν να κάνουν και με τον τρόπο ζωής μας. Έτσι, έχουν να κάνουν με το πόσο εκθέτουμε το δέρμα στον ήλιο, πόσο ταλαιπωρούμε από τον ήλιο, τι είδους διατροφή κάνουμε, αν καπνίζουμε ή όχι. Όλα αυτά είναι παράγοντες που επηρεάζουν την φυσιολογική την ποιότητα του δέρματος, τη φυσιολογική υφή του δέρματος, και πιθανά να επηρεάζουν και την πρώιμη γύρανση, έτσι, που δεν είναι μόνο τα όργανα τα εσωτερικά, είναι και το δέρμα μας. Έτσι, που είναι. Μάλιστα, το δέρμα μας, το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Έτσι, είναι το μεγαλύτερο όργανο και αυτό που είναι εκτεθειμένο στο περιβάλλον. Βεβαίως. Και πολύ νερό θα πρέπει να πίνουμε, έτσι, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ενυδάτωση του δέρματος. Τώρα, οι κρέμες, πριν πάμε πάλι στο θέμα μας, να εξαντλήσουμε αυτά που δεν ίσως βοηθούν όσο νομίζουμε. Μία κρέμα των 200 ευρώ, έτσι, γιατί υπάρχουν και τέτοιες και πιο ακριβές υπάρχουν, με χαβιάρι, με ψήγματα χρυσού, βγάζουν οι εταιρείες. Πραγματικά μπορεί να προσφέρει σε μία όριμη ηλικία αυτό που υπόσχεται, γιατί απ' έξω γράφει αντιρρητηδική, συσφιχτική, ανορθωτική. Ναι, συνήθως πολλές φορές γράφονται και αυτά τα οποία θα θέλαμε να ακούσουμε. Ακριβώς. Έχοντας και την εμπειρία τη χειρουργική, ένας πλαστικός χειρουργός μιλάει κυρίως χειρουργικά, και με βάση αυτό σκέφτεται και αποφασίζει. Σίγουρο είναι ότι το δέρμα αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι μια καλή ενυδάτωση, μια καλή ενυδατική κρέμα.
Το τι θα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το κάθε άτομο εξαρτάται και από τις οικονομικές του δυνατότητες. Και το δεύτερο πολύ βασικό είναι η αντιλιακή προστασία. Ενυδατική, αντιλιακή. Αυτά τα δύο ενυδατική είναι τα πιο σημαντικά. Αντιλιακή προστασία. Αυτά τα δύο είναι τα πιο βασικά για να πούμε ότι διατηρούμε σε ένα καλό επίπεδο την υγεία του δέρματος. Έτσι, άσχετα με την ηλικία. Τώρα είναι σίγουρο ότι ένα δέρμα το οποίο είναι, αφορά ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας, αυτό έχει υποστεί ήδη κάποιες αλλοιώσεις. Υπάρχουν και οι ενδογενείς παράγοντες της γύρανσης του δέρματος. Ενδογενείς. Πέρα από την επίδραση του περιβάλλοντος, της ηλιακής ακτινοβολίας, υπάρχουν και ενδογενείς, φυσιολογική γύρανση, που λεπτύνεται το δέρμα, χάνεται το ποσοστό της ελαστίνης ή του κολαγόνου, χάνει την ελαστικότητά του το δέρμα. Αυτοί είναι ενδογενείς παράγοντες, οι οποίοι άσχετα με το περιβάλλον συμβαίνουν στο κάθε άτομο. Και εκεί προφανώς η δράση και τέτοιων κρεμών μπορεί να βοηθάει ώστε να έχει καλύτερη σπαργή το δέρμα, έτσι, και την ελαστικότητά του και την εξωτερική του εμφάνιση, χωρίς ουσιαστικά να παρεμβαίνουμε στο στατικό του δέρματος. Εκεί θέλει άλλες παρεμβάσεις, αυτά τα fillers, το υαλουρονικό για παράδειγμα, που μπορεί να παρέμβει. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά, ναι. Είναι και γονιδιακό θέμα, δηλαδή είναι και θέμα το καλό δέρμα που κληρονόμησα, ας πούμε, από τη μαμά μου. Παίζει, βέβαια. Παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι. Παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα παίζει και ρόλο. Η ευαισθησία, έτσι. Ο τύπος του δέρματος, το χρώμα του δέρματος. Τα σκούρα είναι συνήθως πιο ανθεκτικά. Είναι πιο ανθεκτικά. Συνήθως τα ανοιχτά δέρματα είναι και πιο εκτεθειμένα προς τον ήλιο, έτσι, στην ηλιακή ακτινοβολία. Άρα δέχονται πιο έντονα τις κακές επιδράσεις ηλιακής ακτινοβολίας. Γιατί μην πάμε στο άλλο άκρο, υπάρχει και αυτό. Δεν βγάζουμε τα παιδιά μας καθόλου στον ήλιο. Ο ήλιος χρειάζεται. Ο ήλιος είναι ζωογόνος πηγή. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο, να αποφεύγουμε τον ήλιο. Απλά χρειάζεται σωστή έκθεση, λογική έκθεση στον ήλιο, γιατί και ο ήλιος επιδρά ακόμα και στο μεταβολισμό, βιταμίνης D κτλ. Στην ανάπτυξη του παιδικού ιστού, έτσι, του σκελετού. Είναι η πιο δύσκολη περίπτωση, το στίχημα δηλαδή, η χαλάρωση του προσώπου από αυτά που διαβάζουμε και από αυτά που γνωρίζουμε, ότι αυτό είναι το δυσκολότερο. Δηλαδή μια ρετίδα μπορεί να γεμίσει, θα δούμε πιο κάτω ποιες μεθόδους έχουμε και τι περιμένουμε να έρθουν, αλλά είναι η χαλάρωση ένα δύσκολο κομμάτι. Και, ναι, γίνεται, και διορθώνεται μόνο με ολικό lifting, με χειρουργείο. Η χαλάρωση είναι και η μεγάλη πρόκληση. Έτσι, η χαλάρωση συμβαίνει γιατί καταρχήν είπαμε γυρνάει το δέρμα, γιατί λεπτύνεται το δέρμα, αλλά παράλληλα λεπτύνονται και άλλοι ιστοί με τα χρόνια. Χάνει τη στήριξή του το ίδιο το δέρμα. Έτσι, υποκείμενοι ιστοί. Λεπτύνεται τα οστά, τα ζυγωματικά. Εκεί λοιπόν, εκεί έχει να κάνει με το... πώς θα παρέμβουμε ώστε να διορθώσουμε αυτή τη χαλάρωση που κυρίως είναι χειρουργικός ο τρόπος. Εκεί δυστυχώς έχουμε να ακολουθήσουμε και το πρόβλημα ή να λύσουμε το πρόβλημα της βαρύτητας. Ό,τι χαλαρώνει πέφτει. Έτσι. Ό,τι χαλαρώνει πέφτει, το ζήτημα της βαρύτητας είναι το πιο σημαντικό. Βεβαίως η επιστήμη προχωρά, μπορεί να βρεθούν και άλλοι τρόποι για να αποφύγουμε το lifting, το κανονικό lifting. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Εδώ πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο ξανά μαζί σας. Τώρα η τηλεόραση του Action και στο διαδίκτυο actiontv.gr. Σερφάρετε στο actiontv.gr και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα και την επικαιρότητα. actiontv.gr.
σταθμό στην ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Διεθνής Ένωσης Ασφάλειες Κοντογιαννάκη. Τώρα με νέα ελκυστικά εξάμεινα ασφάλιστρα. Γιόταχη επιβατικά από 112 ευρώ. Γιόταχη φορτηγά από 160 ευρώ. Γιόταχη φορτηγά αγροτικά από 95 ευρώ. Δημόσιας χρήσης φορτηγά από 388 ευρώ. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται σωματικές βλάβες προς τρίτους 1 εκατομμύριο ευρώ. Υλικές ζημιές προς τρίτους 1 εκατομμύριο ευρώ. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Προστασία μπόνους μάλους έως 2 ζημιές ετησίως. Ζημιές εντός φυλασσόμενων χώρων και πλοίων. Προσωπικό ατύχημα οδηγού ιδιοκτήτη ή νομική προστασία. Φροντίδα ατυχήματος. Ρημούλκηση οχήματος συνέπεια τροχαίου ατυχήματος. Δωρεάν πράσινη κάρτα. Διεθνής Ένωσης Ασφάλειες Κοντογιαννάκη. Εθνικής Ανεξαρτησίας 23 στην Κόρινθο. Τηλέφωνα 27410-22800 και 22436. Ασφάλεια δοκιμασμένη στο χρόνο. Το Μεντιτερανέ επέστρεψε και ετοίμασε κάτι πραγματικά μεγάλο για εσάς. Το μενού του 7. Ή με απλά λόγια, μπορείτε να φάτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας από το μπουφέ μας μόνο με 7 ευρώ. Περιλαμβάνεται μαγειρευτό, συν σαλάτα της επιλογής σας από το μπουφέ, συν φρούτο και αναψυκτικό απεριόριστα. Φυσικά, μπορείτε να απολαύσετε και όλα τα νέα μας απίθανα σνακς, τις υπέροχες σαλάτες, τα μοναδικά ορεκτικά και τα διάσημα ζυμαρικά μας. Ελάτε στο νέο, ανανεωμένο Μεντιτερανέ, πρότυπο εστιατόριο, μαγειρίο μεσογειακής διατροφής. Αγίου Νικολάου 29, στο λιμάνι Κορίνθου. Τηλέφωνα 27410-73232 έως 5. Μας βρίσκεται και στο www.mediterranet.gr, στο Facebook και στο Twitter. Τα φετινά Χριστούγεννα κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας που θα σας μείνει αξέχαστο. Το Ηραίον Tour στο Λουτράκι με την πολυετή πείρα του σχεδίασε για εσάς μια μοναδική πενταήμερη εκδρομή στο Μπόροβετ, το ομορφότερο χιονοδρομικό κέντρο της Βουλγαρίας. Γνωρίστε τη Σόφια και τη Φιλιππούπολη, τις σημαντικότερες πόλεις της Βουλγαρίας με τοπικούς ξεναγούς. Όλα αυτά μόνο με 235 ευρώ το άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 27440-21062 και 23769. Ηραίων Tours στο Λουτράκι. Γεύσεις μιας άλλης εποχής. Μυρωδιές, όλο παράδοση και γλύκα. Καφέ γλυκοπολίων, γλυκίν βραστών. Γλυκίν βραστών. Ό,τι πιο γλυκό και παραδοσιακό στο κέντρο της Κορίνθου.
Σπύρος Γεωργίου. Μεταφορές μετακομίσεις. Με υπεύθυνη εργασία και εξειδικευμένο προσωπικό φορτοεκφόρτωσης αναλαμβάνουμε την ασφαλή μεταφορά επίπλων και βαρέων αντικειμένων με τακτικά δρομολόγια που καλύπτουν την Πελοπόννησο και την Αθήνα. Στις δραστηριότητές μας ανήκουν και το αμπαλάζ και η συσκευασία των μεταφερομένων αντικειμένων. Σπύρος Γεωργίου. Μεταφορές μετακομίσεις. Θα μας βρείτε στο Περιγιάλι έναντι ταχυδρομείου και στα τηλέφωνα 27410888588 και 6944256574. Εδώ είμαστε, φίλοι μου, ξανά στην εκπομπή μας, Εφόλης της Ύλης, συχνότητα του Άξιον. Ο πλαστικός χειρουργός κύριος Παπαϊωάννου Κώστας είναι κοντά μου και βεβαίως συζητούμε για αισθητικές επεμβάσεις, χειρουργικές και μη. Να μπούμε στα χειρουργία, να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα και τα βαριά, να δούμε ποια είναι τα πιο, αυτά που γίνονται πιο συχνά, αυτά που σας ζητούν πιο συχνά. Είναι το στήθος, είναι η μύτη, είναι βλεφαροπλαστική, είναι η κοιλιά. Έχουμε και πολλές κοιλιές τώρα, έτσι, φτιάχνουμε και κοιλιακούς με αυτόν τον τρόπο. Αυτά είναι χειρουργία, έτσι, κανονικά, για να εξηγήσουμε. Αυτές είναι χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτά, λοιπόν, θα χρειάζονται νοσηλεία, έτσι, κανονικά. Είναι χειρουργικές επεμβάσεις, είτε αφορούν το μαστό, είτε τον κορμό, είτε το πρόσωπο. Όλες έχουν τους κινδύνους των χειρουργικών επεμβάσεων. Γίνονται συνήθως ανάλογα τώρα με την περιοχή και αυτό που θέλουμε να επιλύουμε. Μπορεί να γίνουν με τοπική αναισθησία, με μέθη ή με γενική αναισθησία. Συνήθως τα μεγαλύτερα χειρουργεία, είτε αφορούν το μαστό, είτε την κοιλιά, είτε τους γλουτούς, αυτά γίνονται με γενική αναισθησία. Χρειάζονται κάποιο χρόνο νοσηλείας, ανάλογα με το πρόβλημα. Και η αποθεραπεία πάλι εξαρτάται από το τι καλούμαστε να διορθώσουμε. Συνήθως ένας μέσο ανάλογα με το πρόβλημα που συζητάμε. Οι χειρουργικοί στους μαστούς που έχουν να κάνουν με την αισθητική πλευρά είναι πολλών κατηγοριών. Μπορεί να συζητάμε για αύξηση του μεγέθους του μαστού ή για διόρθωση της πτώσης του μαστού, αυτό που λέμε μαστοπηξία, ανόρθωση του μαστού. Ανόρθωση, μεγέθυνση. Ανάλογα, ακόμα και σμίκνηση, έτσι. Υπάρχει και η μείωση του μαστού. Εξαρτάται το καθένα πώς αισθάνεται, έτσι, ότι είναι. Την κατασκευή του. Υπάρχει μεγαλομαστία, η οποία μπορεί να είναι μεγαλομαστία των νεανικών χρόνων. Και σε άντρες αυτό, έτσι, πρέπει να πούμε. Και επίσης υπάρχει αυτό που παλιότερα το λέγαμε γυναικομαστία στον άντρα, μεγάλη μαστή στον άντρα. Σήμερα προσπαθούμε να βάλουμε κάποιο νέο όρο, αυτό που λέμε ανδρική μεγαλομαστία. Παλιότερα το λέγαμε γυναικομαστία, αλλά είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό για τον ανδρικό πληθυσμό, ιδίως για τις μικρές ηλικίες ή μετά από χρήση αναβολικών ουσιών. Έτσι. Σε γυμναστήρια. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Α, γι' αυτό έχουν αυξηθεί, γιατί έχουν αυξηθεί πραγματικά και αυτά τα περιστατικά. Τώρα, μύτες, αυτιά. Επίσης είναι στο πρόσωπο, κυρίως οι επεμβάσεις που γίνονται αφορούν κυρίως τη μύτη, τα βλέφαρα, τα αυτιά, έτσι, και το κλασικό lifting, όταν μιλάμε για μεγαλύτερες όμως ηλικίες. Έτσι, το lifting δεν είναι μια επέμβαση που θα την κάνεις στην ηλικία των 30, έτσι, ούτε των 35. Συνήθως συζητάμε. Πάλι δεν υπάρχει χρυσός κανόνας. Έτσι, έχει να κάνει με τις αλλοιώσεις που υπάρχουν στο πρόσωπο. Συνήθως όμως μιλάμε για μια επέμβαση που αφορά την τέταρτη δεκαετία και μετέπειτα, έτσι, από τα 40 και μετά, και το πικ είναι γύρω στα 50, έτσι, 50 με 55. Μάλιστα. Κοντεύουμε, δηλαδή. Να συζητήσουμε και για lifting. Είναι, λοιπόν, είναι μάλλον ο μοναδικός τρόπος που κάνει αυτό που οι γυναίκες θέλουν, αυτό το up, αυτό το ανέβασμα, δηλαδή, την...
Το ξάφνιασμα. Νομίζω το δείξατε με την κίνησή σας. Αναγκαστικά για να έρθει οι ιστοί να έρθουν, γιατί όταν μιλάμε για lifting για παράδειγμα, δεν μιλάμε μόνο για το δέρμα. Πρέπει να στηρίξεις και τους ιστούς που είναι κάτω από το δέρμα. Έτσι. Είτε είναι περιτονίες, είτε η μυς. Αυτό λοιπόν πρέπει για να το κάνεις, να μπορέσεις να ξαναεπαναφέρεις τους ιστούς στη φυσική τους θέση, αναγκαστικά πρέπει να γίνει με επεμβατικό τρόπο. Έτσι, με το lifting, με χειρουργείο. Να πάρεις την περίσσια και να καθυλώσεις τους ιστούς σε μια προηγούμενη θέση που όφυλαν να είναι. Έτσι, με κάποια στηρικτικά ράματα. Τώρα υπάρχει και μια σχολή που συζητάει για την αύξηση στο πρόσωπο. Έτσι, που εκεί πραγματικά μπορεί να πάρεις τυχόν χαλάρωση, μικρή χαλάρωση που μπορεί να υπάρχει στο πρόσωπο, αυξάνοντας κάποια σημεία. Γύρω από την περιοχή των ματιών, στα ζυγωματικά για παράδειγμα. Εδώ που είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ λεπτό το δέρμα μας, έτσι. Εκεί λοιπόν, επειδή με την πάροδο του χρόνου λεπτύνεται το οστό, το ίδιο το οστό, και χάνει τη στήριξή του οι ιστοί που βρίσκονται από πάνω, εκεί λοιπόν μπορείς να αυξήσεις τον όγκο με κάποια υλικά, όπως είναι το υαλουρονικό. Αυξάνοντας λοιπόν τον όγκο εσωτερικά, πετυχαίνεις μια ανόρθωση. Αλλά αυτό έχει την ένδειξή του. Ένα άτομο το οποίο έχει ισχυρά ζυγωματικά, ακόμα και να λεπτυνθούν, δεν θα του δώσεις μεγάλο κέρδος αυξάνοντας τον όγκο. Τα ζυγωματικά είναι αυτό που λέμε, δηλαδή έκανε ζυγωματικά τα πεταχτά μήλα. Το οποίο είναι σημάδι υγείας και νανικού προσώπου. Το οποίο θα το κάνεις βέβαια σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι και ένα λεπτό πρόσωπο. Ένα παχύ πρόσωπο, αν πας να του αυξήσεις και τα ζυγωματικά, θα το παραμορφώσεις. Έτσι, άρα πάλι μπαίνουν κάποιες ενδείξεις για το τι θα χρησιμοποιήσεις και πού και πώς. Μάλιστα. Τα ράματα φαίνονται. Δηλαδή τα μπορεί ράματα... κανείς να καταλάβει αν έχω κάνει ένα lifting, να το Καταρχήν αυτό είναι και μια πολύ συχνή ερώτηση που μας γίνεται άσχετα με το lifting. Για οποιαδήποτε επέμβαση, όταν καλείται ένας πλαστικός χειρουργός να την κάνει, είτε είναι επανορθωτική είτε είναι αισθητική, μας ρωτάνε θα αφήσει ουλή. Ή αφού θα κάνουμε πλαστική, δεν υπάρχει ότι δεν δημιουργούμε ουλές. Ουλές από τη στιγμή που λύεται η συνέχεια του δέρματος, δηλαδή δημιουργούμε τραύμα, ο οργανισμός επουλώνει με δημιουργία ουλής. Έτσι, η επούλωση σημαίνει ουλή. Η πλαστική χειρουργή όπου μπορούμε την κρύβουμε αυτή την ουλή. Η ουλή δηλαδή στο lifting είναι το μόνο εμφανές στη σημείο, είναι ακριβώς μπροστά από το αυτή. Έτσι, το μόνο έμφα. Όλη η υπόλοιπη ουλή είναι πίσω από το αυτή και μέσα στο τριχωτό. Άρα δεν φαίνεται η ουλή. Όχι ότι δεν υπάρχει ουλή, υπάρχει αλλά δεν φαίνεται. Στην κοιλιοπλαστική όμως φαίνεται, γιατί έχει τύχει να δω και πραγματικά μου έκανε εντύπωση ότι ναι, μεν είχε απαλλαγή η κοπέλα από αυτή τη μεγάλη χαλάρωση και τη μεγάλη κοιλιά που είχε, αλλά όμως έβλεπα καθαρά τα ράματα. Ναι, στην κοιλιοπλαστική και έχει να κάνει με το χρόνο μετά, γιατί μια ουλή οριμάζει από 6 μήνες έως ένα χρόνο, ανάλογα και με την περιοχή του σώματος. Στο πρόσωπο ρημάζει πολύ πιο γρήγορα και είναι και λιγότερο εμφανής. Σε σημεία άλλα που το χώριο είναι πιο παχύ, το χώριο του δέρματος είναι πιο παχύ, εκεί η ουλή μπορεί να είναι εμφανής για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ιδίως σε περιοχές που μπορεί να δημιουργούμε και σχετική τάση, να τραβάει δηλαδή όπως τεντώνουμε στην κοιλιοπλαστική, εκεί μπορεί να είναι εμφανής για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που προσπαθούμε είναι να είναι κρυμμένη η ουλή, να έχει τέτοιο προσανατολισμό και να είναι κρυμμένη μέσα στα εσώρουχα ή όπως ντύνεται το άτομο, ακολουθώντας δηλαδή και τις ενδυματολογικές συνήθειες του ατόμου, κρύβοντας την ουλή. Μάλιστα. Να κάνω την τελευταία ερώτηση για τις χειρουργικές διαδικασίες, τις δύσκολες, τις βαριές. Δεν φοβούνται αυτοί που έρχονται να κάνουν αυτές τις επεμβάσεις? Ένα άτομο που το ενοχλεί, ένα χαρακτηριστικό του, είναι αποφασισμένο να κάνει την επέμβαση. Ή σήμερα που μιλάμε, πλέον πολλά άτομα έρχονται ήδη ενημερωμένα στον πλαστικό χειρουργό, είτε με τη βοήθεια του ίντερνετ, είτε παίρνοντας πληροφορίες από κάποιους άλλους που έχουν κάνει την ίδια επέμβαση. Έτσι λοιπόν έχουν ήδη πάρει την απόφαση ή έχουν πάρει τη μισή απόφαση. Είναι έτοιμοι, όταν έρχονται. Έτσι, και προφανώς πρέπει πάντα να λέμε, και νομίζω είναι μέσα στην ευθύνη του πλαστικού χειρουργού, να διευκρινίζει ότι μια οποιαδήποτε πλαστική επέμβαση, αισθητικής ακόμα μορφής, ενέχει κινδύνους.
πρέπει να γίνει με σοβαρότητα και με ευθύνη και με υπευθυνότητα. Γιατί μπορεί να δημιουργηθούν και επιπλοκές. Είναι μια χειρουργική επέμβαση. Δεν πάμε να κάνουμε μια. Ακριβώς. Και εντάξει, έτσι, να κάνω ένα χειρουργείο γιατί έχω ένα πρόβλημα υγείας. Εντάξει, αλλά να πάω από μόνη μου να μπω στο χειρουργείο μέσα. Πραγματικά θα πρέπει να μου έχει κάτσει στον εγκέφαλο ή πραγματικά να έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο για αισθητικούς λόγους. Έτσι, υπάρχουν καθαρά ιατρικοί λόγοι που επιβάλλεται να κάνει κανείς μια επέμβαση. Και εδώ είναι και οι βλεφαροπλαστικές που δεν είπαμε. Είναι το σημείο κάτω από τα μάτια που κάνει πιο ξεκούραστο το βλέμμα. Mm-hmm. Γιατί πάνω να κάνεις και πάνω και κάτω. Πάνω και κάτω μπορεί να γίνει. Γιατί να κάνεις αυτό και να μην κάνεις ένα ολικό lifting, το ίδιο δεν είναι? Πάλι το lifting μπορεί να έχει παρέμβαση στα βλέφαρα ή να μην έχει. Έτσι, δηλαδή μπορεί να γίνει συνδυαστικά με μια βλεφαροπλαστική, γιατί είναι άλλες οι τομές που γίνονται στη βλεφαροπλαστική, άσχετα αν θα γίνει ταυτόχρονα και το lifting ή όχι. Έτσι, είναι ξεχωριστές δηλαδή οι τομές. Δηλαδή το lifting είναι, αφορά αυτό το κομμάτι. Αφορά το μέσο και κάτω τριτιμόριο και υπάρχει και το άνω τριτιμόριο του προσώπου, το μέτωπο, που σήμερα πλέον όλο και λιγότερο γίνονται, γιατί υπάρχουν άλλες μέθοδοι που μπορούμε να βελτιώσουμε την εμφάνιση του μετώπου χωρίς να κάνουμε χειρουργική επέμβαση. Είναι και το μέτωπο. Εντάξει, εκεί ρίχνουμε τα μαλλιά, δεν φαίνεται, πες. Ωραία, λοιπόν, να αφήσουμε τώρα τα βαριά και τα χειρουργία, να βγούμε να δούμε αυτά που μπορεί να κάνει ο καθένας, η καθεμία, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο οικονομικά, να μην βάλει σε κίνδυνο τη ζωή της, έτσι δεν είναι? Αν υποθέσουμε ότι το κάθε χειρουργείο έχει πάντοτε έναν κίνδυνο και χωρίς πολλά χρήματα. Τα μη επεμβατικά λοιπόν, τα Botox που ξεκίνησαμε από αυτά, τα υλαρωνικά που ήρθαν μετά και προσθέθηκαν, τα laser και τι τύποι είναι, τα peeling και όλα αυτά. Να μιλήσουμε για αυτά εδώ. Υπάρχουν πολλές γυναίκες πλέον που έρχονται και ζητούν αυτά? Ναι, γιατί αυτό είναι επίσης η απάντηση στο ερώτημα πόσο καιρό θα μείνει κάποιος εκτός κοινωνικής δραστηριότητας ή εκτός επαγγελματικής δραστηριότητας. Έχουμε και αυτό, βέβαια. Υπάρχει και αυτή η ιστορία. Με βάση λοιπόν αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές στην αισθητική χειρουργική, όπου μπορεί πλέον με πολύ πιο απλές μεθόδους να διορθώσεις προβλήματα, όχι όμως να διορθώσεις τη χαλάρωση. Έτσι, όταν έχουμε χαλάρωση του δέρματος, εκεί δυστυχώς ο τρόπος θεραπείας είναι επεμβατικός κυρίως. Έτσι. Εκτός αν μιλάμε για πολύ μικρού βαθμού χαλάρωση, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με πιο ήπια μέσα, σαν αυτά που περιγράψατε. Έτσι. Τα λέιζερ, ας πούμε, μπορεί να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Μάλλον λοιπόν το λέιζερ είναι που μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Μικρού βαθμού χαλάρωση. Λεπτές ρητίδες οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν. Mm-hmm. Εκεί κάποιες κατηγορίες λέιζερ, γιατί δεν είναι όλα τα λέιζερ. Εδώ θέλω να πω, γιατί όποιο περιοδικό και να ανοίξουμε, όπου και να κοιτάξουμε, βλέπουμε να υπάρχει και ένα λέιζερ. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι. Είναι άλλο το λέιζερ που χρησιμοποιεί ο γιατρός, άλλο το τρίπολο, το θερμάζ, η φωτόλυση. Ναι, και πώς μπορεί να διακρίνει δηλαδή κανείς ποια είναι η διαφορά? Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την τεράστια τεχνολογική εξέλιξη που έχει υπάρξει ιδίως στα τελευταία 15 χρόνια και όσον αφορά τα λέιζερ και ό,τι έχουμε μάθει, τη γνώση που έχουμε αποκτήσει από την εφαρμογή των λέιζερ. Το πρώτο λέιζερ που χρησιμοποιήθηκε ήταν του διοξιδίου του άνθρακα, είναι πλέον 3 δεκαετιών, έτσι, το λέιζερ, το πιο παλιό λέιζερ, το οποίο κυρίως χρησιμεύει και σήμερα χρησιμεύει κυρίως σαν ανέμακτο νηστέρι, κόβει δηλαδή, και μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε σαν νηστέρι. Από εκεί και μετά όμως εξελίχθηκε η τεχνολογία των λέιζερ, αποκτώντας τη γνώση πώς δρούν τα λέιζερ. Και τα λέιζερ ουσιαστικά υπάρχει μια ολόκληρη τεχνολογία που αφορά τις ιδιότητες που εκμεταλλευόμαστε, μάλλον με βάση αυτή την τεχνολογία, τις ιδιότητες που έχει το φως πάνω στο δέρμα. Έτσι, και ο τρόπος με τον οποίο εκλείεται το φως για να δράσει πάνω στο δέρμα. Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα λέιζερ είτε από τις άλλες τεχνολογίες, όπως είναι το παλώμενο φως, αυτό που είπατε, αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τον τρόπο που δημιουργείται η ενέργεια, η ακτινοβολία, που εκπέμπεται η ακτινοβολία από μια πηγή, ο τρόπος που απορροφάται και από ποια στοιχεία του δέρματος απορροφάται, από ποιο κύτταρο του δέρματος απορροφάται. Σήμερα ξέρουμε πλέον ότι τα λέιζερ είναι μόνο χρωματικά, δηλαδή εκπέμπουν σε ένα μήκος κύματος και απορροφώνται από συγκεκριμένα χρώματα, έτσι, ή κύτταρα, στόχους που υπάρχουν στους ιστούς μας. Έτσι λοιπόν άλλα λέιζερ είναι, αν θέλουμε να διορθώσουμε, κοιλίδες που υπάρχουν στο πρόσωπο.
Άλλα λέιζερ εφαρμόζουμε αν θέλουμε να διορθώσουμε αγκιακές βλάβες στο πρόσωπο ή και στο υπόλοιπο σώμα, στα πόδια, έτσι, ευριαγγείες που λέμε. Άλλα λέιζερ χρησιμοποιούμε για να διορθώσουμε τυχόν ρητίδες που υπάρχουν, λεπτές ρητίδες που υπάρχουν στο πρόσωπο, ή να κάνουμε μια συνολική αναγέννηση στο πρόσωπο, να κάνουμε αυτό που λέμε φωτοανάπλαση. Και άλλα λέιζερ για να χρησιμοποιήσουμε για τις ουλές ακμής, έτσι, που εκεί έχουμε έντονο ουλώδη ιστό, απόρρια της ακμής που είχαμε σε μικρότερες ηλικίες, και αυτό εγκαταλείπει μόνιμες ουλές πλέον, οι οποίες με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και αυτό δηλαδή μπορεί να διορθωθεί με το λέιζερ, επεμβαίνοντας επάνω στο σημείο της ουλής, και αυτό λειτουργώντας με το χρόνο μέσα, εσωτερικά. Λειτουργώντας με το χρόνο, γιατί διεγείρουν εσωτερικούς μηχανισμούς ανάπλασης στο δέρμα. Αναπαραγωγή της ελαστίνης και του κολαγόνου, που είναι βασικά συστατικά ώστε να αποκτήσει ελαστικότητα ξανά το δέρμα. Αν πάμε δηλαδή για παράδειγμα στις ουλές ακμής, οι ουλές ακμής που έχουν ουλώδη ιστό σημαίνει ότι έχουμε ένα ανελαστικό ιστό. Εκεί λοιπόν θέλουμε μια τεχνολογία που θα μπορέσει να σπάσει αυτό τον ανελαστικό ιστό και παράλληλα να τονώσει την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνου, έτσι ώστε να επανέλθει η ελαστικότητα στην περιοχή και σιγά σιγά ο οργανισμός να χτίσει αυτό το έλλειμμα που έχει δημιουργήσει. Οι ουλές ακμής συνήθως είναι εμβυθύσεις στο δέρμα, έτσι, και είναι αρκετά εμφανές στο πρόσωπο. Και εκεί λοιπόν ο οργανισμός με την δράση του λέιζερ, των ειδικών λέιζερ, αυτό που μπορεί να πετύχουν είναι η παραγωγή θερμότητας, η θερμότητα διεγείρει τα κύτταρα και αυτά με τη σειρά τους μπαίνουν σε ένα μηχανισμό ανάπλασης. Λοιπόν, και δημιουργείται αυτό λοιπόν, το οποίο δεν είναι προφανώς μια θεραπεία η οποία από τη στιγμή που θα την κάνεις και φεύγοντας από το ιατρείο έχεις διορθώσει το πρόβλημα. Είναι μια μακρόχρονη διαδικασία, μπορεί να χρειάζεται περισσότερες τις μια συνεδρίες, από 3 έως 6 συνεδρίες, για να βελτιώσει σημαντικά την περιοχή που θες να διορθώσεις, την περιοχή είναι που έχει ουλές. Αλλά είναι μια τονώνει ουσιαστικά διεγείρης τον φυσιολογικό μηχανισμό ανάπλασης. Λοιπόν, νομίζουμε λέιζερ θα προτιμήσουμε, γιατί δεν πονάει, έτσι, είναι μικρά τσιμπηματάκια, δεν είναι ενέσιμο. Ναι, υπάρχουν και εδώ, υπάρχουν κατηγορίες λέιζερ που άλλα είναι, θεωρούνται επεμβατικά λέιζερ, γιατί καίνε την επιδερμίδα, άρα δημιουργούμε ένα έγκαυμα και άρα θα πρέπει αυτό να αποκατασταθεί, να επανέλθει η επιθυλιοποίηση μέσα σε διάστημα κάποιων ημερών. Γιατί θέλουμε και να το κάνουμε αυτό, για βαθύτερη αυτά τόνωση. Συνήθως όταν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη φωτοαναγέννηση που γινόταν σε παλιότερες συνήθως εφαρμογές, δηλαδή προηγούμενων χρόνων. Σήμερα πλέον έχουμε τεχνολογίες που αφήνουν άθικτη την επιδερμίδα και μπορεί το λέιζερ να απορροφηθεί σε βαθύτερες στιβάδες του δέρματος και με αυτόν τον τρόπο να έχει πολύ ταχύτερη ανάπλαση και να μην επηρεάσει την εξωτερική εμφάνιση του δέρματος. Υπάρχουν τέτοιου είδους λέιζερ, τα οποία τα fractional που λέμε σήμερα, έτσι, που αφήνουν άθικτες περιοχές του δέρματος, της επιδερμίδας, και διεισδύουν από πολύ μικρές, είναι υπομονάδα του χιλιοστού, οι οπές οι οποίες ανοίγουν και διεισδύει η θερμότητα στο εσωτερικό του δέρματος. Επειδή έχεις όμως υγιή στο γύρο σου, αναπλάθεται πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε διάστημα 2-3 ημερών έχει αναπλαστεί το δέρμα. Ωραίο, μας ακούγεται πολύ ωραίο. Μας αρέσει αυτό με το λέιζερ. Δεν πονάει, είναι φυσικό, δεν δείχνει το πρόσωπο αλλοιωμένο, βοηθάει, είναι καλό, είναι καλό. Έτσι, βοηθάει έτσι, και πάντα έχει τις ενδείξεις. Έτσι. Όπως οποιαδήποτε θεραπεία συστήνουμε, έχει τις ενδείξεις. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Και έχει να κάνει και με τον τύπο δέρματος. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί σε μελαχρινά δέρματα σε σχέση με πιο ανοιχτά δέρματα που αντιδρούν πολύ καλύτερα στα λέιζερ. Αλήθεια. Σχέση, οπότε ή πρέπει δεν να ισχύει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Τώρα όχι, στα εκεί, σκούρα δέρματα είναι. Εκεί πρέπει να προσέξεις. Πάλι μας βοηθάει η τεχνολογία, γιατί πλέον νεότερης γενιάς τεχνολογίες που είναι είτε παλώμενο φως είτε τα λέιζερ, αυτά όλα λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να παρέμβει σε παραμέτρους, είτε είναι η ενέργεια, είτε είναι ο χρόνος δράσης αυτής της ενέργειας, της εκπομπής της δέσμης του φωτός, και με αυτόν τον τρόπο να προφυλάξεις πιο μελαχρινά δέρματα. Μάλιστα. Να μην σου κάνει Μάλιστα. κάποια κάκος στο δέρμα. Πάμε να δούμε τα γνωστά μας Botox, που έχουμε, νομίζω από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, τα ακίνητα μέτωπα, οι ανέκφραστοι. Και μετά περάσαμε στα υαλουρονικά. Νομίζω σε συνδυασμό τώρα, πώς χρησιμοποιούνται, πείτε μας δύο λόγια έτσι γι' αυτό. Ναι, καταρχήν μιλάμε για την αλαντοτοξίνη.
Δεν είναι μόνο Botox. Υπάρχουν, Botox είναι μια εμπορική ονομασία. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες παράγουν την αραβοτοξίνη. Ήθελα και αυτό να ρωτήσω. Υπάρχουν πολλά υλικά. Δηλαδή, πηγαίνοντας για να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία, έχει μεγάλη σημασία και το υλικό που χρησιμοποιεί ο γιατρός, ο κάθε γιατρός. Και δεν είναι το ίδιο, έτσι, σε όλους. Δυστυχώς, ακούμε ότι έρχονται και από την Κίνα, έτσι, δυστυχώς κυκλοφορούν και σκευάσματα τα οποία μπορείς να τα βρεις από το διαδίκτυο, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας και δεν ξέρουμε πόσο καλά στανταρτισμένα είναι. Προσοχή λοιπόν στους φίλους και τις φίλες. Άρα είναι σημαντικό η χρήση τέτοιων, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλικών να προέρχονται από υπεύθυνα άτομα, από ειδικευμένα άτομα που έχουν και την ευθύνη της χρήσης αυτών των υλικών και να είναι εγκεκριμένα υλικά είτε από τον ΕΟΦ καταρχήν, έτσι, από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και άδεια χρήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, υλικά υπάρχουν τέτοιου είδους, υπάρχουν η αλαντοτοξίνη, είναι μια φαρμακευτική ουσία που δράσει στο επίπεδο της νευρομυϊκής σύναψης, εκεί που ενώνεται ο μυς, το νεύρο με το μη. Έτσι ατονεί το νεύρο και πάει να κάνει συσπάσεις. Ατονεί, ουσιαστικά μπλοκάρουμε τη λειτουργία αυτής της σύναψης σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Κυρίως μιλάμε για την περιοχή του μετώπου και γύρω από τα μάτια. Μπλοκάροντας όμως όχι όλη τη λειτουργία του μυός, αλλά ή των μυών, γιατί είναι αρκετοί μύες οι οποίες είναι και ανταγωνιστές. Ο ένας τραβάει προς τα πάνω, ο άλλος τραβάει. Μάλιστα, οπότε μην μπερδευτούμε. Γιατί δηλαδή, να μην χαλάσουμε την έκφραση του προσώπου. Να μην χαλάσουμε την έκφραση. Αυτό είναι σημαντικό. Και είμαστε όλοι στο ίδιο βλέμμα. Και με αυτόν τον τρόπο που χαλαρώνεις πλέον τη δράση του υποκείμενου μυός, πλέον και το δέρμα από πάνω σταματάει να συσπάται τόσο πολύ και να κάνει αυτές τις λειτουργίες. Και αυτό βοηθάει είναι το υαλουρονικό τώρα. Είναι τελείως διαφορετικό. Το υαλουρονικό έχει μια άλλη. Το υαλουρονικό, καταρχήν να πούμε ότι είναι ένα φυσικό στοιχείο, ένα δομικό στοιχείο του δέρματος. Υπάρχει δηλαδή ένα στατικό. Απορροφάται από το δέρμα. Απλά όσο περνάνε τα χρόνια αυτό αποδομείται, χάνεται και χάνει και τον όγκο του το δέρμα. Έτσι, και χάνει και την ελαστικότητά του. Και αυτό ενδείκνυται συνήθως. Αυτό λοιπόν συνήθως μπαίνει το υαλουρονικό, είναι ένα συστατικό πλέον αυτό που χρησιμοποιούμε. Είναι ένα συστατικό που φτιάχνεται στα εργαστήρια. Δεν δημιουργεί και πραγματικά είναι από τα υλικά που είχαν τεράστια άνθηση ιδίως την τελευταία δεκαετία. Γιατί έλυσε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπήρχαν στην εφαρμογή τέτοιου είδους υλικών που είχαν να κάνουν με αλλεργίες. Αλλεργικές αντιδράσεις ή αντιδράσεις ξένου σώματος, όπως λέμε, όταν χρησιμοποιούσαμε κάποια άλλα υλικά. Το υαλουρονικό λοιπόν, επειδή είναι ένα φιλικό και είναι ένα βασικό συστατικό του ίδιου του δέρματος, παρόλο ότι συντίθεται στα εργαστήρια, έχει την ίδια όμως χημική δομή, είναι πάρα πολύ φιλικό στο δέρμα. Δεν δημιουργεί προβλήματα. Και μπορεί να κρατήσει. Και το χρησιμοποιούμε σε περιοχές όπου έχουμε κάποιες βαθιές ρητίδες, κυρίως στην περιοχή γύρω από το στόμα ή στο άνω χείλος ή γύρω από τα μάτια, πολύ λεπτό. Και πόσο κρατάει συνήθως, ένα χρόνο? Και είναι απορροφήσιμο υλικό, γιατί πάλι ακολουθεί τη φυσική διαδικασία, αλλά πιο ασφαλές. Και συνήθως κρατάει, ανάλογα με την περιοχή που θα το εφαρμόσουμε, από 6 μήνες έως 1,5 χρόνο. Έτσι, ανάλογα. Ακριβώς, να ξέρουμε τι ακριβώς, να μην έχουμε σφαλμένες προσδοκίες, να ξέρουμε τι ακριβώς περιμένουμε κάθε φορά που πάμε στο γιατρό μας, στο πλαστικό, αν πάμε και όποιοι πάμε. Τι περιμένουμε, τι έχουμε να δούμε από αυτό. Και επίσης να πούμε ότι μπορεί να γίνει και συνδυασμός, επειδή μου το είπατε πριν. Συνδυασμός μπορεί να γίνει πάλι ανάλογα με το πρόβλημα. Δηλαδή το υαλουρονικό δεν θα διορθώσει, για παράδειγμα, την υφή του δέρματος, την εξωτερική υφή του δέρματος. Εκεί μπορεί να μας το διορθώσει τα κλασικά peeling που κάναμε παλιότερα, έτσι, τα χημικά peeling, ή σήμερα να κάνουμε κάποια peeling με laser και να βελτιώσουμε την εμφάνιση του δέρματος, να φαίνεται πιο φρέσκο, πιο νεανικό, πιο γυαλιστερό το δέρμα, σε συνδυασμό με κάποιες άλλες θεραπείες. Αυτό το γυαλιστερό που λέτε, που βλέπουμε πολλές γυαλιστέρες τελευταία. Ναι, υπάρχουν μέθοδοι με την χρήση πάλι τεχνολογίας, είτε laser είτε του παλώμενου φωτός, όπου μπορεί να κάνεις αυτό που λέμε τα laser peeling, επιφανειακά τελείως. Καθαρίζει η περιοχή, παίρνει τυχόν δυσχρωμίες που μπορεί να υπάρχουν στο πρόσωπο και το πρόσωπο δείχνει πιο σφριγηλό και πιο. Να γυαλίζει, γιατί να γυαλίζει όμως, υπάρχει και κανένας λόγος να γυαλίζει. Όταν λέμε γυαλίζει, είναι πιο καθαρό. Πιο καθαρό, έτσι. Εμείς εννοούμε στην κυριολεξία, γιατί έχουμε δει ποιες γυαλίζουν τώρα φέτος στην τηλεόραση. Και μπορεί να γυαλίσει και με μια κρέμα. Σωστό και αυτό, ναι, εξωτερικά. Να δούμε τώρα τι έχουμε, τα νέα. Τα βλαστοκύτταρα είναι μια νέα μέθοδος, έτσι.
Ναι. Και κάτι άλλο που μου... Υπάρχουν, το ένα αφορά τα βλαστοκύτταρα, το άλλο είναι η λιποέγχυση, η ανακύκλωση του λίπους. Πιστεύουμε ότι η επόμενη δεκαετία θα μας κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις όσον αφορά νέες τεχνικές οι οποίες θα προέλθουν από τη χρήση αυτών. Αυτό πάλι βασίζεται σε μια ανακάλυψη, θα λέγαμε, ή στη γνώση που έχουμε αποκτήσει, ότι υπάρχουν κάποια αρχαίγωνα κύκτωρα στον οργανισμό μας. Αυτά λοιπόν, ανάλογα με την περιοχή που είναι, διαμορφώνονται και οριμάζουν προς κύτταρα του συγκεκριμένου ιστού. Έτσι, μπορεί να είναι χόνδρος, μπορεί να είναι λίπος, μπορεί να είναι οστό. Και παίρνοντας λοιπόν αυτά τα αρχαίγωνα κύτταρα και με κάποιες ειδικές επεξεργασίες που μπορεί να κάνεις, ακόμα και σε επίπεδο ιατρείου, μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις, να τα επανεγχύσεις σε μια περιοχή και να τονώσεις πάλι το μηχανισμό της ανάπλασης του ιστού, έτσι, του δέρματος. Δηλαδή, έτσι, απλά μπορεί τώρα, να το χρησιμοποιήσεις στο πρόσωπο. Μπορούμε να πάρουμε αίμα ή να πάρουμε λίπος από ένα σημείο, το λίπος βέβαια, ας πούμε, και να το βάλουμε στο πρόσωπο. Μπορεί να το βάλεις μετά από κατάλληλη επεξεργασία. Αλλά το λίπος, για παράδειγμα, επειδή είναι, θα το πάρεις από κάποια περιοχή, δεν είναι απλά μια λήψη αίματος όπως παίρνουμε με τη σύριγγα, αλλά εκεί πρέπει να το πάρεις υπό άσεπτες τελείως συνθήκες για να το περάσεις κάπου αλλού. Η λιποανακύκλωση, οι λιποεγχύσεις που κάνουμε είτε στο πρόσωπο είτε σε άλλα σημεία για να διορθώσουμε τυχόν δυσμορφίες που μπορεί να υπάρχουν αλλού, ακόμα και στο μαστό. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνονται σε συνθήκες χειρουργείου, να είναι υπό άσυπτες συνθήκες. Άρα ενώ αυτά δεν είναι στις μη επεμβατικές διαδικασίες, είναι, εδώ τώρα είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι κάτι ενδιάμεσο, ναι. Είναι μια επεμβατική μέθοδος. Ναι. Τα βλαστοκύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη μορφή της αφέμαξης, έτσι παίρνεις το αίμα και το επεξεργάζεσαι και παίρνεις κάποια συστατικά από τον ορό του αίματος, μεσενχηματικά κύτταρα κτλ. Και τα οποία εγχύει σε μια περιοχή, κυρίως στο πρόσωπο, για να τονώσεις το μηχανισμό της ανάπλασης. Αυτό με κάποιες σημερινές μεθόδους μπορείς να το κάνεις και σε επίπεδο ιατρείου. Μας τρομάζετε γιατρέ, δεν μας αρέσει να μας παίρνουν το αίμα και το λίπος από το ένα σημείο να μας το βάζουν στο άλλο, αλλά εάν έτσι θα είναι την επόμενη δεκαετία και προκειμένως και στο βωμό της ομορφιάς και της ματαιοδοξίας των γυναικών κυρίως, αλλά και των ανδρών όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι να μην ξεχνιόμαστε και θεωρούμε ότι οι άντρες είναι έξω από αυτό, θα επιχειρήσουμε αφού βρούμε τον κατάλληλο, τον αξιόπιστο, τον γιατρό, πολύ σημαντικό πώς θα επιλέξουμε, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στον οποιονδήποτε δηλώνει ότι μπορεί να το αναλάβει. Νομίζω ότι αναλάβει. Εκεί έχει να κάνει και η ευθύνη που πρέπει να έχει και το κάθε άτομο που αναζητά τη λύση του προβλήματός του. Το σωστό είναι να το αναζητά σε άτομα που είναι εξειδικευμένα για να κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι μέλη και ένας πολύ καλός τρόπος είναι να μπορείς να ξέρεις ότι τα άτομα που απευθύνεσαι ανήκουν σε κάποια επιστημονική εταιρεία. Έτσι, είναι μέλη της εταιρείας πλαστικής χειρουργίας. Άρα μπορείς να αναζητήσεις, έτσι, να αναζητήσεις τον ειδικό άτομα, που χρειάζεσαι. Τον ειδικό, ακριβώς. Να πούμε ειδικό. Ότι το μέτρο είναι πάντοτε το άριστον που έλεγαν και οι αρχαίοι μας. Και όπως και λέγανε επίσης ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Έτσι, άρα πρέπει να κρατάμε το μέτρο. Άρα να κρατάμε το μέτρο. Φίλοι της εκπομπής έχουν ρωτήσει αν οι πλαστικοί χειρουργοί κάνουν αλλαγές φύλου. Είναι η δική σας ειδικότητα? Είναι μέσα, καταρχήν οι αλλαγές φύλου είναι μια πολύ, μάλλον συμμετέχουν πάρα πολλές ειδικότητες. Δεν είναι το ίδιο μιας και μόνο ειδικότητας. Μπορεί να εμπλέκονται γυναικολόγοι, μπορεί να εμπλέκονται ουρολόγοι, γενικοί χειρουργοί και οι πλαστικοί χειρουργοί που κάνουν τελική διαμόρφωση, έτσι, ανάλογα προς τα που έχουμε πάμε. Έχουμε περιστατικά αλλαγής φύλων τελευταία... σε αύξηση. Υπάρχει πλέον, αλλά να πούμε ένα πολύ βασικό πράγμα, ότι όταν φτάσεις στο σημείο να προχωρήσεις σε μια αλλαγή φύλου για ένα άτομο, είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να έχεις ακολουθήσει ένα πρωτόκολλο, ότι θα πρέπει να υπάρχει ακόμα και ψυχιατρική παρακολούθηση. Αυτό στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ αυστηρό ως κανόνας, έτσι να υπάρχει τουλάχιστον μια διετής παρακολούθηση από ψυχίατρο, και η τελική έγκριση για να γίνει η αλλαγή του φύλου θα πρέπει πρώτα να προϋποθέτει την έγκριση του ψυχιάτρου. Έτσι κι αλλιώς η ολιστική προσέγγιση στην υγεία ενός ανθρώπου είναι ένα θέμα που έχει πολλές φορές στη δική μας εκπομπή
απασχολήσει και έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μας παίρνει άλλο χρόνος. Ίσως κάποια άλλη φορά, αφού θα μαζέψουμε και ερωτήσεις που θα κάνουν οι φίλοι και οι φίλες μέσα από το Facebook της εκπομπής, είναι Γκέλη Σοφού στα λατινικά. Απευθυνθείτε εκεί για οτιδήποτε θέλετε από τον πλαστικό χειρουργό κύριο Κώστα Παπαϊωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Νομίζω είπαμε πάρα πολύ σύντομα λεπτομέρειες και πληροφορίες που είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Σε όλους εμάς που θέλουμε να δείχνουμε καλύτερα. Βέβαια, φίλοι μου, το θέμα είναι να νιώθουμε και καλύτερα, έτσι, όχι μόνο να δείχνουμε καλύτερα. Γιατί όταν κάποιος νιώθει καλά, αυτό αντανακλάται και στο πρόσωπό του, έτσι δεν είναι? Βγαίνει αυτοπεποίθηση και βγαίνουν όλα. Οπότε, όπως πολλές φορές έχουμε πει, αγαπάτε τον εαυτό σας, προσφέρετε στο διπλανό σας, ερωτευτείτε, γιατί βοηθάει και αυτό, έτσι δεν είναι, στην εμφάνιση, και ο έρωτας δεν φορολογείται, προς το παρόν ακόμα δηλαδή. Αλλιώς εδώ είναι και οι πλαστικοί χειρουργοί να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Μέχρι την άλλη φορά, να είστε καλά. Γεια χαρά.